Τα λοιπόν θέλουμε ζυμαρικά σπαγγέτι, φιωγκάκια, βίδες, ό,τι εσείς προτιμάτε. Λίγο πούτυρο. Α, μην μου το κάνεις τώρα σαν τον Ανδρέα, ότι εσείς προτιμάτε ζυμαρικά, μακαρόνια μόνο. Σπαγγέτι λοιπόν θέλει ο σεφ μας. Αυτή είναι η καρμπονάρα, έτσι. Βούτυρο, μπέικον, καταβούληση το μπέικον. Και αυγά, ένα αυγό για κάθε μερίδα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Παρμεζάνα τριμμένη και αυτή η καταβούληση. Αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, και να πούμε ότι οι ποσότητες δεν βάλαμε εδώ πέρα, γιατί εξαρτάται από το πόσο φαγανός είναι ο άντρας. Δηλαδή, εγώ πριν γνωρίσω την Έλληνα, όταν ήμουν εργένης, έφτιαχνα, το ξέρεις αυτό, μία κατσαρόλα με μακαρόνια, ένα πακέτο ολόκληρο. Έβλεπα και τα υλικά αυτά που μου αρέσουν και την έτρωγα μόνος μου όλη την κατσαρόλα. Πραγματικά. Έσκαγα όλα, έσκαγα, έσκα. Έτσι έριξα και την Έλληνα. Ήρθε μια μέρα σπίτι μου, τη έβαλα να φάει μια κατσαρόλα σχεδόν. Μετά δεν μπορούσε να φύγει, δεν μπορούσε να σηκωθεί από την καρέκλα. Και έτσι λέει: θα μείνω εδώ το βράδυ. Κατάλαβες. Και έμεινε. Και έμεινε για μια ζωή. Για μια ζωή. Και ακόμα έχουμε μακαρονάδα. Είχα φτιάξει τόση πολύ που τρώμε ακόμα. Λοιπόν, διαδικασία απλή.